ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη του Πράσινου Ταμείου, όπου θα μας δώσει αναβαθμισμένες παιδικές χαρές. Είναι έτσι, σχεδόν όλες είναι πιστοποιημένες. Προσωπικό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μία εργολαβία, ένας ιδιώτης, ο οποίος καθημερινά διέρχεται από τις παιδικές χαρές, γιατί μας κάνουν πολύ μεγάλες ζημιές, όχι τα μικρά παιδιά, τα μεγάλα παιδιά. Έχουμε βανδαλισμούς και καταστροφές, δυστυχώς, γι' αυτό πρέπει να είναι καθημερινή η επίβλεψη σε αυτούς τους χώρους. Καταστρέφουν ό,τι μπορεί να φανταστείτε, από τις βρύσες μέχρι τις κούνιες, γράφουν, εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι το βράδυ εντάξει ο χώρος και το πρωί να έχει προβλήματα. Για το ποδηλατόδρομο θα δοθεί αμέσως ο β' ποδηλατόδρομος, ο περιφερειακός, ο δυτικός, αφού έχει υπάρξει σήμανση και οριζόντια και κάθετη, και επίσης με μία μικρή εργολαβία θα γίνουν επιδιορθώσεις στο παλιό ποδηλατόδρομο, στην πρώτη χάραξη, γιατί στο παλιό ποδηλατόδρομο έχουμε και καινούργια τμήματα από τη γωνία μέχρι κάτω το πάρκο. Ας πούμε στην 23η Μαρτίου πρέπει να γίνει παρέμβαση. Στην Αβαρίνου θα γίνει πλήρης αλλαγή εκεί. Θα πάει από την κάτω πλευρά ο ποδηλατόδρομος που δεν μπορούσαμε να έχουμε συνεννόηση παλιά με το λιμεναρχείο. Για τους λεφωνιπιακούς σταθμούς, κοιτάξτε. Για να γίνει ένα δημόσιο έργο χρειάζεται μία διετία. Και το ξέρετε αγαπητοί. Προσπαθήσαμε όσο γρηγορότερα μπορούσαμε να κινήσουμε κάποιες διαδικασίες, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αναθέσεις και οι αναθέσεις είναι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτά θα τελειώσουν γρήγορα, θα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Οι βρεφικοί σταθμοί χρειάζονται μια ειδική κατάσταση σε επίπεδο υποδομών και αυτό θα γίνει. Είμαστε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την ΕΕΤΑ ώστε να πάρουμε περισσότερα βάουτσερ ως Δήμος, ώστε να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Να σας πω κάτι και το λέω με πόνο. Δεν είμαστε το ίδιο ελκυστικοί με τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα εσείς ερευνήστε γιατί. Τα βάουτσερ τα παίρνει ο ιδιωτικός παιδικός σταθμός. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. 130 είχαμε πέρυσι, 60 έχουμε τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή. Και το κάθε... θα σας πω γι' αυτό. Θα σας πω, μην με διακόπτετε. Α, το λέω με πόνο αυτό. Το λέω με πόνο, όχι το λέω δημόσια. Λοιπόν, θα το πω και πάλι και εδώ. Αυτό το κάθε βάουτσερ είναι 2.500 ευρώ. Τώρα, ας ερευνήσουμε γιατί ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εγώ έχω το θάρρος να λέγω δημόσια ότι σχολεία δεν είναι τουβάρια. Είναι και αυτό. Ασφαλώς οι υποδομές πρέπει να είναι κατάλληλες. Σχολεία είναι αναλυτικό πρόγραμμα, είναι το πνεύμα το οποίο κυριαρχεί, είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό, αυτά είναι κυρίως. Αυτά είναι κυρίως. Δεν λέω ότι δεν είναι και το κτίριο. Αλλά βλέπω πάρα πολλούς, ιδιαίτερα συναδέλφους οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, δεν το λέω με καμία διάθεση κατηγορία σε αυτό, που υπερτονίζουν ή θεωρούν απόλυτο το καλό κτίριο και δεν βλέπουν τις άλλες πληγές. Λες και είμαστε τυχαία η τελευταία χώρα σε επίπεδο ΟΣΑ όσον αφορά την ποιότητα παιδείας. Και όσα αυτά δεν τα λέμε και λέμε φταίει το χρώμα, άκουσον άκουσον, φταίει το χρώμα λέει στο τάδε σχολείο ή στα β' σχολείο. Δεν είναι η ουσία το χρώμα. Άλλα είναι τα ζητήματα και για τα σχολεία και για τα πανεπιστήμια και για τα ΤΕΗ. Τελευταίοι σε επίπεδο ΟΑΣΑ. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Άκουσα. Πηγαίνετε τώρα στο ένα το δημοτικό. Όσον αφορά, συμφωνώ Γιάννη, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο μόνος τομέας που στέκει όρθιο στην Ελλάδα. Αν θέλεις. Και το λέγω αυτό έτσι, το πιστεύω αυτό βαθύτατα. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μίλησα με τον κύριο Καρογερόπουλο και τον διευθυντή τον Κοτσόπουλο, τον κύριο Κοτσόπουλο. Θα πάρουμε και άλλα βάουτσερ για να κρατήσουμε 20 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τις κεραίες. Οι κεραίες, αγαπητέ, αντιμετωπίζονται κεντρικά. Οι άδειες δίνονται κεντρικά. Ο Δήμος δεν είναι άδειες για τοποθέτηση κεραίων. Αυτό το θέμα, επειδή παλιά υπήρχαν, δεν είναι έτσι κυρία Δίδα, προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά με τις τοπικές κοινωνίες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παίρνουν τις αδειοδοτήσεις τους κεντρικά. Εμείς
σε ποιο επίπεδο παρεμβαίνουμε, στο επίπεδο της προδομικής άδειας. Σου φέρνει ένα κτίριο και σου λέει αυτό έχει τους κανόνες. Εάν τους έχει τους κανόνες, παίρνει τη σχετική άδεια. Άρα λοιπόν πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο για τις κεραίες. Όταν όμως ο πολίτης θέλει τηλέφωνα, πρέπει να ξέρει ότι τα τηλέφωνα λειτουργούν με κεραίες, όχι χωρίς κεραίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνετε πρόνοια όσον αφορά την υγεία του πληθυσμού. Εγώ θεωρώ ότι στο κεντρικό επίπεδο που δίνουν τις κεραίες, φροντίζουν και αυτή την παράμετρο. Όμως μη λέτε δημόσια πόσες άδειες δώσατε για κεραίες. Και ακούει ο κόσμος. Εντάξει, πόσες άδειες δώσατε για κεραίες. Ποιος γνωμοδότηση δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε. Πόσες φορές αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει γνωμοδότηση. Ποτέ! Γιατί δεν ήρθε θέμα στην ημέρησια διάταξη. Γιατί το λέτε όμως αυτό δημόσια. Για να ακούει ο κόσμος και να λέει ότι εμείς δίνουμε άδειες για κεραίες. Ρωτήστε την κυβέρνηση, κύριε. Πόσες άδειες έχει δώσει για κεραίες. Εντάξει. Γνωμοδοτούν συλλογικά όργανα. Δεν έχουμε αρμοδιότητα, λέμε. Πάμε πιο κάτω. Για τα